Spaniels ή Επανιέλ ή Σπινόνε. Υπάρχουν πολλές εκδοχές για την προέλευση της ονομασίας τους. Στα περισσότερα βιβλία υποστηρίζεται η άποψη πως προέρχεται από τη λέξη Εσπανιόλ που σημαίνει Ισπανία ή Ισπανικό. Υπάρχουν και μερικές αναφορές πως είναι παραφθορά της γαλλικής λέξης Εσπανίλ που σημαίνει ξετρυπώνω. Κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τα αθλητικά αυτά Spaniels έφτασαν από την Κίνα στη Νότια Ευρώπη και αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία των μικρών Spaniels και των σκύλων νερού. Με την επιλεκτική εκτροφή, αναπτύχθηκαν και διαμορφώθηκαν τα εργασιακά προσόντα τους, διαχωρίζοντας έτσι τα Spaniels σε σκύλους δείκτες, σκύλους ξεπετάγματος, επαναφοράς και νερού. Υπάρχουν πολλές αναφορές πως μετά από δύο και πλέον αιώνες, ο Δούκας του North Lock ήταν αυτός που δημιούργησε Γνήσια Springer. Η γενική εμφάνιση του σκύλου δείχνει ένα συμπαγές και δυνατό σώμα, ένα συμμετρικά κατασκευασμένο σκύλο με ψηλά σκέλη. Είναι το Spaniel με τα ψηλότερα σκέλη από όλες τις βρετανικές φυλές. Μόλις έφτασε το κουτάβι στην καγκελόπορτα, σταμάτησε και έκατσε κάτω. Μαθαίνει έτσι να μην πετάγεται από μία εξώπορτα που ενέχει κινδύνους ατυχήματος από αυτοκίνητα. Μόλι! Φέτο! Μπράβο το καλό κορίτσι. Και αυτό εδώ κοντεύει τα 2 κιλά, είναι για ένα λαγό. Ένα σκύλος ο οποίος επαναφέρει ένα τέτοιο ντάμι και έχει γίνει συνήθεια να το πιάνει στο στόμα του και να το φέρνει, θα μπορεί με άνεση στο κυνήγι να κουβαλήσει ένα λαγό χωρίς να το χάσει. Το Springer Spaniel πιστεύω ότι είναι ο πιο κατάλληλος σκύλος για το κυνήγι του ντοπιάρικου ορτικιού που ως γνωστό συνεχώς σκοταρίζει. Και όσοι κυνηγάμε το ορτίκι στην έναρξη, το μόνο που βλέπουμε σε τέτοια πυκνά σημεία είναι λευκές φέρμες. Γιατί ώσπου να φτάσουμε εμείς στο σκύλο μας που φερμάρει, το ορτίκι έχει φτάσει στη μέση της καλαμποκιάς. Πήγε κατευθείαν από τη μεριά του αέρα, το σήκωσε, έμεινε σε πλήρη ακινησία, σου δίνει σε ευθεία γραμμή να σκοπεύσει το πουλί χωρίς να μπαίνει ανάμεσα του. Το πλεονέκτημα του Springer Spaniel είναι ότι δεν δίνει την ευκαιρία στο ορτίκι να κοταρίσει. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται καθαρά για σκύλο τσάντας. Προσφέροντας βέβαια το θέαμα της κίνησης, του ξεφωλιάσματος, του απόρτ και το συνέστημα της συνεχόμενα ανεβασμένης αδρεναλίνης βέβαια. Πιστεύω ότι το Springer Spaniel είναι το πλέον κατάλληλο κυνηγόσκυλο για κυνήγι αγριοκούνελο. Ο μικρός όγκος του και το πυκνό τριχωμά του του επιτρέπουν να διεισδύει και στην κυριολεξία να ξεσκονίζει την πυκνή βλάστηση του σκήνου και του ασπάλαθου που κυριαρχούν στα νησιά μας και ειδικά στους κουνελότοπους. Και κοιτάξτε πόσο μεγάλη και συνεχόμενη πίεση χρειάζεται πολλές φορές ένα κουνέλι για να βγει έξω. Good, good.